Η Κρήτη κυρίως ενίσχυσε το βόρειο μέτωπο. Είχε μεγάλες απώλειες. Μεγάλες απώλειες. Έδωσε ένα βροντερό παρόν, γιατί ήταν όλοι βενιζελικοί. Να σκεφτείτε ότι στην επιστράτευση που έκανε ο Βενιζέλος, από την Κρήτη παρουσιάστηκε περίπου το 70%, από την Πελοπόννησο το 25%, από τη Στερεά Ελλάδα λίγο παραπάνω. Και γυρίζουν τα πράγματα, πολεμάνε δηλαδή οι βενιζελικοί, και έρχεται το παλάτι και φέρνει τα πάνω κάτω, θέλει να πάρει αυτό το στεφάνι της δόξας, αλλά έχει υποσχεθεί να απολύσει στρατιώτες. Κυβερνούν οι αντιβενιζελικοί, μετράει στην ψυχολογία. Παροπλίζεται ο στρατός για ένα ολόκληρο χρόνο. Από το Σεπτέμβρη του 21 μέχρι την άνοιξη του 1922, ο στρατός μας στην πρώτη γραμμή δεν έχει χάσει καμία μάχη, είναι όμως παροπλισμένος, αδρανής. Γιατί? Γιατί δεν έχουν προμήθειες. Έχουμε από το Ρέθυμνο 432 νεκρούς ρεθεμιώτες στο Μικρασιατικό μέτωπο. Όσους δεν είχαμε σε όλους τους άλλους πολέμους εκείνης της περίοδου. Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Βαλκανικούς, συν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν βάλουμε όλους τους νεκρούς στρατιώτες, τους ρεθεμιώτες, είναι λιγότεροι από 432. Έχουμε και τα ονόματα. Οι άλλοι νομοί, Χανιά και Ηράκλειο, ακόμα περισσότεροι. Ανάλογα με τον πληθυσμό τους, αρκετά περισσότεροι. Και η μικρασιατική καταστροφή έχει υπεύθυνους και πολιτικούς και στρατιωτικούς. Στο πολιτικό πεδίο, το μεγάλο σφάλμα ήταν να συνεχίστηκε η πολιτική Βενιζέλου χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την οποία η πολιτική αυτή, με την οποία η πολιτική αυτή εφαρμοζόταν. Όταν είχαν προειδοποιήσει οι σύμμαχοι ότι δεν πρέπει να επιστρέψει ο βασιλιάς, διότι εάν επιστρέψει ο βασιλιάς, σταματάει αμέσως κάθε υποστήριξη, τόσο στρατιωτική όσο και οικονομική, προς την Ελλάδα. Και ο βασιλιάς επέστρεψε με το δημοψήφισμα στις 22 του Νοέμβρη. 1η Νοεμβρίου έγιναν εκλογές, 22 έγινε το δημοψήφισμα. Μέγα σφάλμα. Θα μπορούσε να καθυστερήσει, να γίνει αργότερα. Ακόμα και να μην έρθει, να μην επιστρέψει ο βασιλιάς, να επιστρέψει κάποιος από τους γιους του. Η συνέχιση λοιπόν της πολιτικής, χωρίς της πολιτικής της Μικρασίας, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ήταν ένα μέγιστο σφάλμα και έθεσε αμέσως απέναντί του τους συμμάχους, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ζητούσαν και αφορμή, ζητούσαν και να πιαστούν από κάπου για να απομακρυνθούν, διότι είχαν ήδη αναπτύξει σχέση με τον Κεμάλ. Στο στρατιωτικό τομέα έγιναν σφάλματα επίσης, διότι επιχειρήθηκε η επιχείρηση προσάγκυρα σε μια απόσταση δηλαδή από 400 χιλιόμετρων από τις μικρασιατικές ακτές, να προχωρήσουν σε μια ενδοχώρα η οποία είχε εχθρικό πληθυσμό, η οποία είχε αναπτυγμένο αντάρτικο κίνημα, η οποία είχε δυσμενείς συνθήκες και είχε επίσης συγκοινωνιακό δίκτυο ανεπαρκές. Και με ανεπαρκείς δυνάμεις. Ακόμα, η διοίκηση της στρατιάς ήταν στη Σμύρνη, 400 χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, όταν ο Κεμάλ ήταν στην πρώτη γραμμή,
ο Κεμάλ Ατατούρκ, με τον επιτελάρχη του Τοφευζή και τον Ισμέτη Νονού και από το παρατηρητήριο παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επίθεσης, στην πρώτη γραμμή. Ο αρχιστράτηγος, ο δικός μας, ο Χατζανέσης, ήταν 400 χιλιόμετρα πίσω. Έκανε το σφάλμα επίσης να καταργήσει τα συγκροτήματα, το βόρειο και το νότιο συγκρότημα, και να υπαγάγει τα σώματα στρατού και τα τρία σώματα στρατού, το Α, το Β και το Γ, κατευθείαν στον ίδιο. Και έπρεπε δηλαδή ο ίδιος να επεμβαίνει και όχι ο τοπικός διοικητής του Α ή του Β συγκροτήματος που υπήρχε μπροστά του. Άλλο σφάλμα ήταν ότι δεν είχε γνώση της κατάστασης ο αρχιστράτηγος. Εξεδηλώθη η επίθεση στα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου. Η πρώτη διαταγή που δόθηκε από τον αρχιστράτηγο ήταν το απόγευμα στις 4 η ώρα, όταν πλέον είχαν κλονιστεί οι δύο ημεραρχίες του μετόπου, και η διαταγή αυτή απαγόρευε στο Β' Σώμα Στρατού να δώσει την 9η ημεραρχία, να παραχωρήσει την 9η ημεραρχία στο πρώτο σώμα για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Τούρκων, διότι κλονιζόταν οι δύο ημεραρχίες του μετόπου, η πρώτη και η τετάρτη. Δεύτερον, η δεύτερη διαταγή, η οποία ήρθε το βράδυ στις 10.30 το βράδυ, αντί να ενισχύσει το Α Σώμα Στρατού, διέτασε να ετοιμαστεί το Β Σώμα Στρατού για να εκτελέσει αντεπίθεση. Όταν οι μεραρχίες είχαν πλέον κλονιστεί και είχαν ανατραπεί, οι μεραρχίες του μετόπου, αυτός διέτασε αντεπίθεση, η οποία θα ήθελε τουλάχιστον 2 μέρες. Δηλαδή δεν είχε γνώση, η στρατιά δεν είχε γνώση του τι ακριβώς γινόταν στο μέτωπο. Στρατιωτικά σφάλματα λοιπόν μεγάλα και από τον αρχιστράτηγο. Στρατιωτικά σφάλματα ότι διατήρησαν το μέτωπο αυτό, το αναπτυμμένο μέτωπο των 730 χιλιόμετρων, ενώ θα μπορούσαν να είχαν συμπληκθεί στη γραμμή του Εσκισεκύρ και να έχουν, ας πούμε, να εξοικονομήσουν δυνάμεις και να δημιουργήσουν εφεδρεία για να μπορεί να αντιμετωπίσει μια επίθεση.